Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είδαμε για μία ακόμα φορά μία πρακτική η οποία δεν έχει να κάνει καθόλου με μία λογική, σωστή διαχείριση λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τροπολογίες και μάλιστα όχι πολλές τροπολογίες ή άσχετες τροπολογίες σε κάποιο νομοσχέδιο, αλλά μιλάμε σε κάποιες κυρώσεις όπου δεν υπάρχουν ομιλητές παρά μόνο ένας και αυτός κάποιος ομιλητής ο οποίος στην Επιτροπή είχε αρνητική ψήφο ή έχει εκδηλώσει παρόν ή επιφύλαξη. Που σημαίνει ότι για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως όλοι λέτε, γι' αυτό και τα φέρνετε τελευταία στιγμή, βλέπαμε ότι μέχρι και πριν από λίγο έρχονταν τροπολογίες, βουλευτικές, υπουργικές, μπερδεύτηκαν όλοι, μέχρι μας μοίρασαν χαρτιά με λάθος νούμερα, με λάθος τροπολογίες και έγινε η απαραίτητη διόρθωση. Γιατί αν είδατε τα πρώτα χαρτιά τα οποία σας έστειλαν, είχαν άλλες τροπολογίες με άλλα νούμερα και στην ψήφιση θα γινόντουσαν λάθη. Υπήρχαν τροπολογίες όπου προσπαθούσατε να μας εξηγήσετε, ειδικότερα οι βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι είναι απαραίτητες, είναι πολύ σοβαρές. Αυτό ακούγουμε συνεχώς εδώ και τρεις ώρες περίπου. Αφού είναι πολύ σοβαρές και κατεπίγουσα δεν είναι καμία στην κυριολεξία, διότι όλες αφορούν ζητήματα τα οποία υφίστανται εδώ και καιρό, θα μπορούσατε να τα φέρετε ή σε κανονικά νομοσχέδια ή σε κάποια σχετικά νομοσχέδια. Όσο για το ηθικό πλεονέκτημα της πρώτη φορά αριστεράς, αυτό το οποίο επικαλείστε εδώ και κάμποσο καιρό και είναι και το τελευταίο σας πάτημα και θα αποδειχθεί σύντομα αν το εννοείτε, αν και επί της ουσίας δεν το εννοείτε. Εδώ είδαμε και για μια τροπολογία που φορούσε τον κύριο Σταθάκη με αυτή την δικαστική του υπόθεση, την κακουργηματική πράξη, όπου αν διαβάσει κανείς το κατηγορητήριο λέει ότι πρέπει να παραπεμφθεί, διότι πήρανε τα λεφτά τα οποία ήταν για έρευνες και τα τσέπωσαν και για ιδίο όφελος. Και έχουν έρθει τρεις φορές στη Βουλή για άρση ασυλίας του και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η πρώτη φορά είχε έρθει όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, δεν κάνατε άρση ασυλίας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Οπότε να μην μας ομιλείτε για ηθικά πλεονεκτήματα. Οι κατάφορες αδικίες για τις οποίες πάλι αναφερθήκατε και που έρχεστε εδώ και κλαίγεστε και φέρνετε βουλευτικές τροπολογίες, ρουσφετολογικές περισσότερες, που αφορούν κάποιους γνωστούς σας ή ανθρώπους των περιοχών στους οποίους εκλέγεστε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κατάφορες αδικίες, κατάφορη αδικία είναι που έχει προκαλέσει όλα για όσα έρχεστε εδώ και φέρνετε διάφορες τροπολογίες. Είναι τα μνημόνια που έχετε ψηφίσει εσείς αλλά και οι προηγούμενοι και αυτά τα οποία έρχονται εντός των ημερών με αυτή τη συμφωνία που από ό,τι φαίνεται θέλετε να την φέρετε και μεγάλη εβδομάδα. Βέβαια οι περισσότεροι από εσάς εδώ από ό,τι φαίνεται διαφημίζεστε το ότι σας τάθη και δεν σας απασχολεί. Εξάλλου ακούσαμε και από κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει και τι για τη Μεγάλη Παρασκευή. Μια Παρασκευή είναι. Σοβαρά. Έτσι αυτά να τα λέτε στους δικούς σας κύκλους και όχι αλλού. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κατάφορες αδικίες και δεν είδαμε κάποιον εδώ να ομιλεί, είναι ότι έρχεται λαμπρή. Κάποιοι, όσοι έχουν να απομείνει, πρέπει να δώσουν δώρα Πάσχα κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να προσπαθήσουν να δώσουν στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Αλλά βλέπετε δεν τους βοηθάτε κι εσείς, διότι το ελληνικό κράτος έχει κάνει επί της ουσίας στάση πληρωμών, δεν πληρώνει. Πολλές επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν από το δημόσιο και οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να πληρώσουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους τα δώρα τους, μισθούς ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε ότι ο οποίο έδωσε μια οδηγία ότι δεν θα πληρώσει τον Απρίλιο κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές και άλλες κλινικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλυσιδωτές αντιδράσεις και κάποιοι άνθρωποι, πολλοί, πάρα πολλοί, δεν θα πληρωθούν ενδεχομένως ούτε τον μισθό τους για να μπορέσουν να κάνουν λαμπρή με τις οικογένειές τους. Και υπάρχει και πληροφορία για μεγάλη ιδιωτική κλινική, η οποία ετοιμάζεται να σκάσει κανόνι, αφού δεν μπορεί να εισπράξει τίποτα από τα τεράστια ποσά που οφείλει το κράτος. Φέρνετε νέα μέτρα κόλαφο και κατά τα άλλα μας μιλάτε εδώ για διάφορες τροπολογίες. Είδαμε ότι έχετε πλέον την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, την έχετε δεχτεί σε όλα τις σε όλες τις πτυχές. Είδαμε τι συνέβη με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι με το γάλα το οποίο παράγεται από τους κτηνοτρόφους σχετικά με το ελληνικό γιαούρτι. Επίκειται συνέχεια. Αυτή τη στιγμή σε άλλη αίθουσα της Βουλής γίνεται ακρόαση φορέων σχετικά με το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα και πάλι με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, τέσσερις ήταν όλοι και όλοι, άκρως επιτυχημένοι. Θέλετε να τους διαλύσετε προς όφελος κάποιων άλλων, ξέρουμε συνήθως ποιον. Βλέπουμε ότι βάζετε συνεχώς χέρι στον αγροτικό τομέα. Μιλήσατε
κάποιοι εκ της συμπολίτευσης για τις κατάφορες αδικίες. Και επαναλαμβάνουμε, θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε δύο λεπτά, έχουν μιλήσει όλοι για πάμπολο χρόνο, πάμπολο χρονικό διάστημα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για αδικία, είναι αυτό που επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά, έχετε κάνει, όχι εσείς, οι προηγούμενοι, αλλά και εσείς δεν το αλλάζετε ενώ είχατε πει, είχατε φέρει και τροπολογία, το έσχος εις βάρος των μικρομολογιούχων. Όπου πέρα από την καταλήστευση των χρημάτων τους, γιατί επένδυαν στο ελληνικό κράτος, σταθεροί επενδυτές για πάρα πολλά χρόνια, είναι η εμπιστοσύνη η οποία καταστράφηκε και δεν υπάρχει πλέον. Ποιος θα έρθει να επενδύσει στο ελληνικό κράτος, όταν ανά πάσα στιγμή το ελληνικό κράτος μπορεί μονοκοντιλιά να τους φάει τα χρήματα. Θα ήθελα να κάνω και μια πολύ μικρή παρένθεση σχετικά με το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες, παρότι έχουμε φέρει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να διώχνει τους εισβολείς, τους πρόσφυγες, τους λαθρομετανάστες και όλα αυτά τα οποία μας είπατε, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Βλέπουμε ότι ούτε σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου δεν ελιμενίζονται τα πολεμικά σκάφη του ΝΑΤΟ για να μην θίξουν τους Τούρκους. Και είδαμε και το έσχος, αυτό που συμβαίνει στις Νούσες τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπου έχουμε συνεχώς υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών οι οποίοι μας εξευτελίζουν. Και έχουμε διαστόματος αρχηγού ΓΕΘΑ τη φοβερή απάντηση. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις προκλήσεις, μα θα το ξεπεράσουμε. Και μου θύμισε και κάποιες εταίρες, οι οποίες και αυτές είναι συνηθισμένες σε κάποιους έσκοι που συμβαίνουν εις βάρος τους, αλλά το έχουν συνηθίσει και το ξεπερνάνε. Λοιπόν, προς τον αρχηγό ΓΕΘΑ, αυτή δεν είναι απάντηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε αυτούς που επιβουλεύονται την εθνική κυριαρχία, σας καταεξευτελίζουν, σας φτύνουν στα μούτρα και δεν λέτε τίποτα απολύτως. Όσο για τις τροπολογίες που έχετε φέρει εδώ πέρα, έχει χαθεί η μπάλα. Εντάχει θα πούμε για την τροπολογία 3.13, όπου είναι η διαχείριση δαπανών Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων Ανθρώπου. Φυσικά και λέμε όχι, όπως επίσης διαβάζουμε συνεχώς, γιατί δεν είναι πέραν των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εσείς βέβαια, από τότε υπάρχουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, έχετε εξαιρέσει τους Έλληνες. Γιατί άμα δούμε από την πρώτη στιγμή όλες οι αποφάσεις υπέρ ποιών είναι, θα καταλάβετε ότι είναι πάντοτε υπέρ αλλοδαπών, λαθρομεταναστών, όπως όταν ήταν ο κύριος Καμίνης στο συνήγορο του πολίτη παλαιότερα και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε και χθες πάλι σεβασμό στα δικαιώματα των προσφύγων, σεβασμό στα δικαιώματα των Ελλήνων. Ποιος θα δείξει που αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια, βρίσκονται στη μέγενη των μνημονίων και όλων αυτών των άθλιων πρακτικών σας. Όλες οι βουλευτικές τροπολογίες που έχουν έρθει, η Χρυσή Αυγή τις καταψηφίζει, γιατί εκτός από εκπρόθεσμες είναι και ρουσφετολογικές και τίποτε άλλο. Για την Υπουργική 315 που αφορά τα κόκκινα δάνεια, ναι, θα ψηφίσουμε φυσικά και εμείς την παράταση. Βέβαια, με τα νέα μέτρα που θα φέρετε τη μεγάλη εβδομάδα, που θα είναι και μάλλον η εβδομάδα των παθών, δεν θα υπάρχει και καμία τύχη στα κόκκινα δάνεια. Οπότε αυτό που ψηφίζετε είναι έτσι για τα μάτια του κόσμου για λίγες ακόμα ημέρες. Για την 318, την Υπουργική τροπολογία που έχει να κάνει με ζητήματα της ΕΡΤ, σαφώς και λέμε όχι. Ακούσαμε να ομιλεί κάποιος από την κυβέρνηση ότι σεβόμαστε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι, το βλέπουμε. Μιλάμε για τεράστια διασπάθηση των κονδυλίων και είναι και αυτό που λέει η παροιμία, ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Σε αυτό το χάος που επικρατεί βάρος πατρίδος μας αυτή τη στιγμή, τεράστια κονδύλια χάνονται με διάφορες μορφές δεξιά και αριστερά. Για την τροπολογία 3.19 κάθοντος 17 που αφορά κατοικίες στο Λιξούρι, σαφώς και λέμε ναι. Βέβαια εδώ βλέπουμε την ανικανότητα του κράτους. Έχουν περάσει κοντά 2 χρόνια από το σεισμό στην Κεφαλονιά και δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Και δεν μπορείτε να φτιάξετε κάποιες οικοδομικές άδειες. Λοιπόν, βαφτίστε αυτές τις περιοχές hot spot και σε μία μέρα θα πάρουν όλων των ειδών τις άδειες, άνετα και ωραία, χωρίς να τρέχει απολύτως τίποτα, χωρίς να χρειάζεται να φέρνετε τροπολογίες. Εξομοιώστε τους κατοίκους της Κεφαλονιάς, του Λιξουρίου, με τους λαθρομετανάστες που βάλουν στην πατρίδα μας, μήπως έχουν μια καλύτερη τύχη. Για την τροπολογία 320, τα κονδύλια για τον Ελαιώνα, για το Λαύριο, σαφώς και λέμε όχι. Πληρώστε πρώτα τους Έλληνες, πληρώστε αυτά που τους οφείλετε για να μπορέσουν να ζήσουν, να μην αυτοκτονούν, να μην μεταναστεύουν και μετά κάντε ό,τι άλλο θέλετε με όλους τους υπολείπους. Για την τροπολογία 321 κάθετος 19, για τις άδειες οδήγηση στην εναρμόνιση, νομίζουμε ότι αυτό δείχνει την ανικανότητα του κράτους. Λέμε όχι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε λύσει εδώ και καιρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έρχεται σε απλές κυρώσεις. Για την υπουργική τροπολογία 322 κάθετος 20, δαπάνες για κοινωνικές δομές, αντιμετώπιση της φτώχειας, λέμε παρόν. Θεωρούμε ότι έτσι όπως ακούγεται είναι πολύ ωραίο, αλλά επί της ουσίας μάλλον τεράστια ποσά φεύγουν από εδώ και από εκεί και δεν πάνε στους πραγματικούς αποδέκτες. Για την τροπολογία 323 κάθετος 21, η οποία αφορά τα τηλεδιώδια, και εδώ ο κύριος Υπουργός είναι από αυτούς που μέχρι πρότινος ήταν κάθετα αντίθετος με τα διώδια, άλλα λέγατε κάποτε και εσείς και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά μας φαίνεται οποιαδήποτε τροπολογία αφορά διώδια και διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων,
που δεν είναι στην κατεύθυνση όπου θα πρέπει επιτέλους να δώσουν λόγο οι εθνικοί εργολάβοι, αυτοί για τους οποίους μάλλον θα πάνε σύντομα φυλακή όχι στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο, είναι οι ίδιοι που έχουν τα διόδια, που έχουν τους δρόμους, οι οποίοι έχουν πάρει τα σκουπίδια, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπείτε στο site να δείτε μέσα. Μία εταιρεία με 50 θηγατρικές που τα παίρνει όλα. Και οι περισσότερες από αυτές τις δουλειές είναι για εισαγγελέα και για φυλακή. Για την τροπολογία 324, για το δωρεάν ρεύμα και φαγητό, παρότι σχεδόν κανένας δεν βλέπει δωρεάν ρεύμα και φαγητό, εμείς θα πούμε ναι. Όσο για τις υπόλοιπες τροπολογίες, βουλευτικές, επαναλαμβάνουμε ότι λέμε όχι. Στη σημερινή διαδικασία ήταν μια άθλια διαδικασία, χάθηκε η μπάλα από όλους, είδαμε απίστευτες καταστάσεις. Η ώρα, αφήστε το κύριε Φάμερε, εσείς το ξεχυλώσατε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.